Μιλήσαμε για οδηγική συμπεριφορά, για μία νοοτροπία, για το τι δεν πρέπει να κάνουμε σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων. Τι πρέπει να προσέξουμε, γιατί δεν πρέπει να βγούμε στους δρόμους, γιατί δεν πρέπει να ανηφορήσουμε στα ορεινά. Μετά τις έντονες χιονοπτώσεις κυριαρχεί ο παγετός. Θέλω να πάμε στον κύριο Αλέξανδρο Μεϊμαράκη, εκπαιδευτής οδήγησης. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε και χαίρομαι πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι πολύ σημαντικό και σοβαρό αυτό το ζήτημα. Ακριβώς. Και αυτό το οποίο λένε, και αυτοδιοικητικοί φορείς, οι αρχές, πολιτική προστασία, η αστυνομία, να αποφύγουμε ακόμα και σήμερα, ακόμα και αύριο, αυτές τις άσκοπες μετακινήσεις προς τα ορεινά. Αν δεν είμαστε μόνιμοι κάτοικοι, δεν υπάρχει λόγος να ανηφορήσουμε προς τα πάνω. Σωστά. Σωστά, πάρα πολύ σωστά. Και τώρα να σας πω ένα ουσιαστικό πράγμα το οποίο βλέπω και το καταλαβαίνουμε και όλοι μας. Σιγά σιγά με την κλιματική αλλαγή αυτή που βιώνει ο πλανήτης μας, σίγουρα τέτοια ακραία καιρικά φαινόμενα θα παρατηρούνται όλο και πιο συχνά. Οπότε καλό είναι να είμαστε προετοιμασμένοι. Ναι, μεν ζούμε στην Κρήτη, αλλά είδατε όμως πόσο εύκολο είναι και να αποκλειστείς εδώ πραγματικά μέσα, ακόμα και μέσα στην πόλη. Καλό είναι λοιπόν αν μπορούμε να το αποφύγουμε. Εκτός και αν είναι ανάγκη, που αν είναι ανάγκη να πάμε, εννοείται ότι θα πάμε. Εκεί βέβαια, θέλω να πάω. Υπόψη, αν είναι ανάγκη και πρέπει ακριβώς να μετακινηθούμε, τι πρέπει να προσέξουμε. Στο πρακτικό ακριβώς κομμάτι, στο πρακτικό θα σκέλος. Ακριβώς. Η οδήγηση μου λοιπόν πριν ξεκινήσω, θα πρέπει να ελέγξω το όχημά μου. Θα πρέπει βασικά να αφαιρέσω οτιδήποτε ίχνος πάγου ή χιονιού έχει πάνω το όχημά μου. Σκεφτείτε τώρα ότι έχω στον ουρανό, ας πούμε, χιόνι και φρενάρο και φεύγει αυτή η ποσότητα και πάει μετά στον παμπρίζο προς τα άρα, θα μου δημιουργήσει πρόβλημα. Καθαρίζω λοιπόν το όχημά μου, καθρέφτες όλα. Ελέγχω τον κινητήρα μου να είναι σε καλή λειτουργία, να έχω το καλοριφέρ μου να δουλεύει, το air condition μου να δουλεύει, αντιψυχτικά που θα πρέπει να έχω για να χρησιμοποιήσω για να καθαρίσω τα τζάμια μου, τα παράθυρα μου όταν θα χρειαστεί και όλα τα λάστιχά μου. Όλα, όχι μόνο η κινητήρια τροχή, όλα τα λάστιχά μου θα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση. Σίγουρα εμείς δεν έχουμε μάθει να ζούμε 6 μήνες χειμώνα, 6 μήνες καλοκαίρι, οπότε να πούμε ότι χρησιμοποιούμε χειμερινά ελαστικά που χρησιμοποιούν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα όχι, αλλά τουλάχιστον τα λάστιχά μας να έχουν αρκετό βάθος πέλματος για να μπορέσουν να έχουμε καλύτερη πρόσφυση. Όσον αφορά τώρα την οδήγησή μας, 100% συγκέντρωση. Και όταν λέμε 100% εννοούμε 100%. Μικρότερες ταχύτητες, πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις. Θα τολμήσω να πω ότι ας πάμε και 10 φορές πιο μακριά από το άλλο όχημα, μας μην κολλάει ο ένας τον άλλο. Πολύ πολύ ομαλή επιτάχυση, επίσης πολύ ομαλή επιβράδυνση. Ξέρετε κύριε Παναγιωτόπουλε, όταν αρχίζεις και χάνεις ουσιαστικά την πρόσφυση από τα ελαστικά σου, το αυτοκίνητο σου κάποια στιγμή ξεκινάει και γίνεται ανεξέλεγκτο. Οπότε θέλουμε μεγαλύτερες αποστάσεις προκειμένου να το ελέγξουμε με πολύ απαλές κινήσεις. Παραδείγματος χάρη σε περίπτωση που ξεκινήσει και γλιστράει από την πίσω μεριά προς τα δεξιά, θα στρίψουμε και το τιμόνι μας προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, θα στρίψουμε προς τα αριστερά. Αυτό που θα μας σώσει είναι οι μεγάλες αποστάσεις και μικρή ταχύτητα. Σωστά. Τι λάθη κάνουν οι περισσότεροι τώρα? Το λάθος που κάνουν οι περισσότεροι είναι ότι έχουν πραγματικά υποτιμήσει τον κίνδυνο. Θεωρούν ότι θα πάμε να κάνουμε μια βόλτα και θα περάσουμε καλά και θα σπινιάρουμε που λέμε και θα γουστάρουμε κοινώς. Και εκείνα λοιπόν τώρα που την πατάνε. Φεύγουν με απροετοίμαστα πραγματικά αυτοκίνητα, με λάστιχα σε κακή κατάσταση, ελάχιστα καύσιμα μέσα, ελάχιστο εξοπλισμό μέσα στο αυτοκίνητο που όταν ξεκινάς να κάνεις μια τέτοια βόλτα, παράδειγμα, πούμε ότι το οργανώνεις και το πας, θα πρέπει να έχεις μέσα ζεστά ρούχα, θα πρέπει να έχεις και ναυτιάρι, θα σου χρειαστεί και διάφορα άλλα κινητό. Το κινητό σου να μπορείς να μιλήσεις αν χρειαστεί και πολλά άλλα. Δυστυχώς όμως το βλέπουμε σε μια βόλτα και για πιο πολύ για πλάκα και εκεί λοιπόν είναι που την πατάμε και εκεί δημιουργούνται τα προβλήματα. Και βέβαια ελοχεύει κίνδυνος ατυχήματος και σε πολλές περιπτώσεις βέβαια έχουμε και δυστύχημα. Ακριβώς και το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι, ότι εκείνη τη στιγμή που είσαι οδηγός και ξεκινάει το όχημά σου να γλιστράει, απλά γίνεις επιβάτης μέσα. Άρα λοιπόν αυτό θα σταματήσει όπου είναι να σταματήσει. Δεν μπορείς να το ελέγξεις εκ των πραγμάτων. Προσοχή, καλό είναι να το αποφύγουμε και θέλω να πω ότι έχουμε καιρό να τα χαρούμε και τα χιόνια, απλά όχι τώρα. Γιατί όλο το βράδυ θα λιώσουν, θα έχουμε παγετό, γιατί έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες. Μην ξεχνάτε, η θερμοκρασία έχει πέσει γενικά πολύ χαμηλά αυτές τις μέρες. Οπότε λοιπόν, και εμείς ας το παραδεχτούμε ότι δεν είμαστε ιδιαίτερα συνηθισμένοι και προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους καταστάσεις. Και βέβαια αυτό, η προτροπή σας και η συμβουλή σας δεν ισχύει μόνο για τα απλά επιβατικά οχήματα, ισχύει και για τα 4x4 και για τα αγροτικά, καθώς πολλοί έχουμε την οτροπία, έχουμε ένα αγροτικό, έχουμε ένα 4x4, θα το οδηγήσουμε και δεν πρόκειται να μάθουμε απολύτως τίποτα. Συνήθως αυτοί είναι που την πατάνε. Ακριβώς, και εκεί είναι το μεγάλο λάθος. Έχουμε υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων του οχήματός μας και αμέσως μετά το δικό μας. Και δυστυχώς την πατάμε. Δεν υπάρχει οχήμα το οποίο δεν καρφώνει και δεν κολλάει κάπου. Δεν υπάρχει ακόμα. Δεν έχει ανακαλυφθεί αυτό το οχήμα. Και ειδικά με το 4x4, που πολλοί βλέπετε ότι βγαίνουν και μπαίνουν και σε κάποια κομμάτια χώρων, απλά που είναι καλυμμένα με χιόνι για να κάνουν την πλάκα τους. Και εκεί ελοχεύουν πάρα πολύ κίνδυνοι.
Και όχι μόνο για αυτούς, αλλά να πέσουν και σε άλλους ανθρώπους πάνω. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Και μην ξεχνάτε ότι κάποιες σαλάνες, κάποιες πλατείες που βρίσκουν και τα κάνουν αυτά, δεν ξέρετε το υπέδαφος στην από κάτω. Γιατί μπορεί να βλέπετε εσείς ότι είναι ολοχιόνι, αλλά από κάτω δεν ξέρετε. Σωστά, τι βέβαια. Αλλά βέβαια, πολύ προσοχή, βέβαια. Σε όλα. Προσοχή λοιπόν σε όλα τα οχήματα, κύριε Μεμαράκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά.